Είναι γνωστό ότι η χώρα μας περνάει δύσκολες στιγμές. Ακόμα πιο δύσκολες περνάνε οι κάτοικοι αυτής της χώρας και πιο συγκεκριμένα και οι δημότες οι δικοί μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμος μας από την πρώτη στιγμή αποφάσισε να έρθει όσο γίνεται πιο κοντά στον κόσμο, πιο κοντά στους δημότες και ειδικά σε θέματα τα οποία είναι θέματα καθημερινότητος. Ειδικά αυτό που λέμε και εννοούμε κοινωνική πολιτική. Μέσα σε αυτά, με κυρίαρχο ρόλο, εντάσσεται ο τομέας υγείας. Είναι ο πιο ευαίσθητος τομέας όταν μιλάμε για την υγεία. Ξέρετε τις λειτουργίες του νοσοκομείων, ότι υπάρχει συγκεκριμένη δεινή οικονομική κατάσταση στον κόσμο και δεν μπορεί, παρόλο που έχει προβλήματα υγείας, να επισκεφθεί αντίστοιχα γιατρούς. Γι' αυτό εμείς δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης. Είναι γνωστό ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με συγκεκριμένες ομάδες εθελοντών ιατρών σε πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο από την Αθήνα, από τα μεγάλα νοσοκομεία, οι οποίοι ευγενώς προσεφέρθησαν τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο να κάνουμε αυτά τα διήμερα, τριήμερα, με συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες αφορούν τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου. Αυτό το διήμερο είχαμε 3 δράσεις που αφορούσαν καταρχήν τα καρδιολογικά προβλήματα, είτε για εμάς τους μεγάλους είτε για τα παιδιά, παιδοκαρδιολόγους, και κάναμε και μια παρέμβαση και είχαμε φέρει και γιατρούς εξειδικευμένους, οι οποίοι έκαναν υπέρηχους στον ευαίσθητο τομέα των γυναικών, υπέρηχο για το στήθος. Η προσέλευση ήταν τρομακτική και δεν σας κρύβω ότι δεν είχαμε δώσει και τη δημοσιότητα που πρέπει να δώσουμε, διότι αν θέλετε να κάνω και την αυτοκριτική μου, δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλο αυτό το εύρος των αναγκών. Εκείνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα επαναλάβουμε πάρα πολύ σύντομα, ειδικά σε τομείς οι οποίοι πραγματικά έχουν σχέση με τις μεγάλες μάζες του κόσμου, και αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να καλύψουμε όσες περισσότερες ανάγκες υπάρχουν. Αυτό το διήμερο λοιπόν έγιναν πάνω από 230-240 εξετάσεις, καταλαβαίνετε τι έγινε. Όλη αυτή την προσπάθεια τη στηρίζει επιστημονικά και με μηχανήματα, τεράστια μηχανήματα, μάλιστα το ένα που ανεφέρει η General Electric, και δράτω με τις ευκαιρίες να την ευχαριστήσω, είναι το καινούριο του μηχάνημα, το οποίο στήχιζε και πρέπει να κάνω αναφορά 100.000 ευρώ το καινούριο μηχάνημα General Electric, τα οποία δουλεύαν οι γιατροί με τους αντίστοιχους τεχνικούς, με τα αναλώσιμα, και τα προσέφερε όλα δωρεάν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ό,τι η εξέταση γινόταν, γινόταν σε πάρα πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Και πάρα πολλοί κόσμος, στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, της πρόληψης, που έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία, ξέρει αυτή τη στιγμή σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Βρέθηκαν και μερικά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε μαζί με τους γιατρούς που έρχονται εδώ. Όπως είχαμε το τελευταίο συμβάν πριν από 4 μήνες με το παιδάκι, το οποίο το έσωσε συγκεκριμένη παιδοκαρδιολόγος. Γιατί δεν σταματάει εδώ μόνο στην εξέταση. Ό,τι προβλήματα βρίσκουν, τα προσεγγίζουμε μαζί με αυτούς τους γιατρούς στα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών. Άρα οφείλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μας δίνουν τη χαρά και μας κάνουν και την τιμή να έρχονται εδώ, αφήνοντας πίσω προβλήματα και αυτοί προσωπικά τους, δικά τους προβλήματα, ή αν θέλετε χρόνο που θέλουν να ξεκουραστούν, γιατί και αυτοί είναι εργαζόμενοι σε μεγάλα νοσοκομεία και όπως καταλαβαίνετε αντιμετωπίζουν πάρα πολύ κόσμο, και έρχονται εδώ και πραγματικά καταθέτουν όνει την επιστήμη τους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που έχουμε κάνει στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου μας. Δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο πουθενά στην Ελλάδα. Οφείλουμε να το πούμε, είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό. Και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε τον κόσμο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του. Ό,τι έργα και να βγεις και να ανακοινώσεις, ό,τι άλλο που θα προσπαθήσεις να κάνεις, εάν δεν μπορέσεις να προσεγγίσεις την καθημερινότητα, ο άλλος πλέον σε εποχές που ζούμε, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, σε εποχές της αφισβήτησης, δεν θα σε ακολουθήσει, δεν θα σε αποδεχτεί. Δεν έχουμε κάτι προγραμματισμένο μέχρι τέλος του χρόνου από το κοινωνικό ιατρείο τώρα πλέον. Όχι, αλλά έχουμε ετοιμάσει καινούργιες δράσεις με τον καινούργιο χρόνο. Άλλωστε δεν έχει απομείνει τίποτα, 10 μέρες είναι. Έχουμε καινούργιες δράσεις, θα κάνουμε παντού παρεμβάσεις και θα τις ανακοινώσουμε τον καινούργιο χρόνο. Θέλω κλείνοντας
να ευχαριστήσω τους νοσηλευτές που απαρτίζουν και δουλεύουν στο κοινωνικό ιατρείο, γιατί δεν δίνουν μόνο όλο τους τον καλό αυτό, δίνουν και τον χρόνο τους. Να σκεφτείτε ότι αυτές τις τρεις μέρες ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ ανελιπώς δίπλα στους γιατρούς, προκειμένου να μπορέσουμε αυτό το τεράστιο έργο που γίνεται εκεί να το βγάλουμε εις πέρας. Θέλω να τους ευχαριστήσω.